Κυρία Υπουργέ, με αφορμή το θάνατο του 19χρονου διανομέα στη Θεσσαλονίκη, καταθέσαμε την ερώτηση που συζητάμε σήμερα μετά από 6 αναβολές. Στο διάστημα αυτό, δυστυχώς, τα εργοδοτικά εγκλήματα συνεχίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Η ανθρωποθυσία, δηλαδή, δεν έχει τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, ήρθαν στην επιφάνεια οι τραγικές συνθήκες ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας των εργαζόμενων διανομέων. Αυτό που χαρακτηρίζει τον κλάδο αυτό είναι η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας, η πίεση για γρήγορη παράδοση των παραγγελιών σε οποιοδήποτε καιρική συνθήκη, με χρονόμετρο μάλιστα, αδιαφορώντας για το τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των υπόλοιπων που βρίσκονται στον δρόμο. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται ως εποχιακοί, χωρίς συμβάσεις και ασφάλιση, ή μισοασφαλισμένοι και σε πολλές περιπτώσεις απλήρωτοι. Οι ήδη πληρώνουν για να συντηρήσουν τα δικά τους μηχανάκια, οι ήδη πληρώνουν πάλι τη βενζίνη. Σε περίπτωση ατυχήματος και βλάβης, επομίζονται τα έξοδα επισκευής του οχήματός τους. Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη, όπως βέβαια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για το μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και των τραυματισμών των εργαζόμενων στον κλάδο. Γιατί δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η εντεργατική πολιτική, με μεγάλη συμβολή βέβαια σε αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι όχι μόνο σε αυτόν τον κλάδο αλλά και στους υπόλοιπους, γιατί ουσιαστικά, παρόλο που τη συζήτηση την προηγούμενη, οι συλλογικές συμβάσεις έχουν ανατραπεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ο ρόλος του ΟΜΕΔ έχει διαφοροποιηθεί και αυτό είναι γνωστό και δεν έχει επανέλθει, αν θέλετε, δεν έχουν επανέλθει αυτές οι ρυθμίσεις που μπορούν πράγματι να δώσουν τη δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων τη στιγμή που οι εργοδότες αρνούνται να έρθουν για να συζητήσουν για την υπογραφή συμβάσεων με όρους αμοιβής και εργασίας τέτοιους που θα διασφαλίζουν, αν θέλετε, καλύτερους όρους δουλειάς των εργαζομένων. Τα ερωτήματα, κυρία Υπουργέ, που σας έχουμε κάνει είναι τι θα κάνετε για να εξασφαλιστεί η πλήρη και σταθερή εργασία με πλήρη ασφάλιση στους εργαζόμενους του κλάδου των διανομέων μέσω της κλαδικής συλλογικής σύμβασης στον επιστημό, που να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες, με επαναφορά άλλων των απολειών σε μισθούς και δικαιώματα, με ωράριο εργασίας το πενθήμερο, 7ωρο, 8ωρο συνολικά για τους εργαζόμενους. Γνωρίζετε ότι η συλλογική σύμβαση στον επιστημό που καλύπτει και τους διανομείς δεν έχει γίνει υποχρεωτική. Γνωρίζετε ότι σε αυτόν τον κλάδο υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις των εργοδοτών. Υπάρχει διοικητική απόφαση που όμως δεν έχει γίνει υποχρεωτική και δεν εφαρμόζεται. Να υπάρξει ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη για την καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς, όπως για παράδειγμα ειδικά κατασκευασμένα οχήματα για τη μεταφορά φορτίων, μηχανάκια, εξοπλισμό, συντήρηση και έξοδα μετακίνησης που θα παρέχονται από την επιχείρηση. Να συμπεριλαμβάνεται βέβαια και το κράνος, εναλλακτικά να προβλέπεται επίδομα για την αγορά του και την απαραίτητη διατάσσασή του όσες φορές χρειαστεί. Και τέλος, την ένταξη της ειδικότητας των διανομέων στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Να απογορευτεί η διανομή με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, στη βάση των διατάξεων που προβλέπουν μέχρι σήμερα και για άλλες ειδικότητες. Και είναι γνωστό για το καύσωνα, για το κρύο, ότι απαγορεύεται η εργασία και σε άλλες ειδικότητες και πρέπει να απαγορευτεί και σε αυτόν τον κλάδο. Να οριοθετηθεί χιλιομετρικά η εμβέλεια διανομής των καταστημάτων, κυρία Υπουργέ. Δεν μπορεί να καλύπτεται μια μεγάλη εμβέλεια και μάλιστα να χρονομετράτε ο κάθε εργαζόμενος και αυτό να είναι σε βάρος της ίδιας της ζωής του.